Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια εκπομπούλα Temple of Rock μόλις ξεκίνησε. Σήμερα έχουμε 5η 11 Ιανουαρίου, το Σωτήριο έτους 2018. Ήδη έχω λάβει τις πρώτες καλησπέρες, θα τα αποδώσω τώρα αρχής αμέσως. Ελπίζω να είστε όλοι καλά από όπου μας ακούτε, σε όλα τα μήκη και μάους της γης. Ναι, γιατί είμαστε web radio, οπότε μας ακούτε παντού. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά λοιπόν σήμερα τη σημερινή μας εκπομπή με τον Ozzy Osbourne και το Crazy Train. Να στείλω με την ευκαιρία, εφόσον μου είπε ότι είναι και το αγαπημένο το κομμάτι, τα χαιρετίσματα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου ρε Μιτσάρα, τώρα θα παίξω το κομμάτι που μου ζήτησες για αφιέρωση, περίμενε. Να στείλω τα περαστικά μου στη Δέσποινα που μας ακούει, τέζα άρρωστη με πυρετό. Ελπίζω να περάσει όμορφα. Και εννοείται να στείλω την αγάπη μου στο μωρό μου που με ακούει στο δρόμο, στο λεωφορείο. Καλή υπομονή. Με τον Άσ δεν τα βγάζει πέρα. Σήμερα δεν έχει πάλι παγκόσμια μέρα. Δεν ξέρω, μας έχει πιάσει τον Ιανουάριο. Βαριόντουσαν μάλλον μετά τις γιορτές και δεν βγάζαν παγκόσμιες μέρες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι Temple of Rock όμως σήμερα. Έτσι, έχουμε Temple of Rock. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί λέγεται Photograph και το αφιερώνω στον φίλο μου τον Μίτσο που ακούει αυτή τη στιγμή. Καθόλου τυχαία, διότι βγάζει φωτογραφίες. Έχουμε ξαναπεί για τον Δημήτρη στην εκπομπή. Φοβερός φωτογράφος. Για χόμπι, μην νομίζετε, έτσι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Σαντάνα με τον Chris Daughtry στα φωνητικά, Photograph. Καλή διασκέδαση, καλά να περάσουμε. We are again. Επιστρέψαμε λοιπόν κομματάρα από, με τη φωνή εννοείται του Chris Daughtry και την κιθάρα του μοναδικού Carlos Santana. Photograph λοιπόν, αφιερωμένο στον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος τελικά είναι επαγγελματίας φωτογράφος πλέον. Μπράβο και σαν ούτε. Έχουμε και περίεργο καιρό ρε παιδί μου, λένε υπάρχει μια προειδοποίηση από την Έμι. Όχι την Έμι την τραγουδίστρια, δεν ξέρω πώς λέγεται, Ντέμι, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, πήγα να πω αστείο, αλλά δεν μου βγήκε. Την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει θα χαλάσει ο κόσμος, λέει θα γίνει κατακλυσμός εδώ πέρα, θα έχουμε χιόνια, θα έχουμε καταιγίδες. Αμάν Παναγιά μου τι μας περιμένει. Τι να πω. Να ξέρετε, αμέσως μετά, μόλις πούμε ας πούμε, τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσικούλα μας κτλ. Θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον μεγάλο David Bowie. Καθώς σαν εχθές πριν από 2 χρόνια, βασικά συμπληρώσαμε 2 χρόνια από την απουσία του που μας έφυγε από κοντά μας. Οπότε βρήκα και ένα ωραίο άρθρο στο philaroka.com και λέω αυτό είναι ωραία, θα το βγάλουμε στην εκπομπούλα. Έτσι να μείνει αφιέρωμα, γιατί αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν πρέπει να ξεχνιούνται και πρέπει με κάθε ευκαιρία να τους θυμόμαστε. Τώρα ευθύς αμέσως έρχονται οι Bon Jovi με το This House Is Not For Sale, η τελευταία τους κυκλοφορία, και ένα κομμάτι το οποίο το έχω χιλιοκάψει, μην το πω αλλιώς. Έχω χιλιοπαίξει το δίσκο. Καλή απόλαυση, παιδιά. Bon Jovi, this house is not for sale. Τώρα στον αέρα του Temple of Rock, εδώ πέρα στο ραδιοφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων, baby. Oh yeah, yeah. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο και το αγγλικό μας που το έχουμε. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Είναι η ώρα για να πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσικούλα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε πίσω από το 1964, παρακαλώ, όπου ανοίγει το θρυλικό club The Whiskey A Go Go τις πόρτες του για πρώτη φορά. Το κλαμπ βρίσκεται στο δυτικό Hollywood της Καλιφόρνια και πραγματοποίησαν εκεί τις πρώτες τους παραστάσεις μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Παρακαλώ. The Doors, Pink Floyd, Jimi Hendrix, The Kings, The Who, Cream, Led Zeppelin, oh yeah. Frank Zappa, Roxy Music, The Police, Ramones, Blondie, Nirvana, Metallica και Oasis είναι μερικά από αυτά τα ονόματα. Το Whiskey A Go Go έκλεισε προσωρινά τις πόρτες του το 1982 για να ξανανοίξει το 1986 στη σημερινή του μορφή του Sun 4 Wall Club.
Συνεχίζουμε το 1967. Ο Jimi Hendrix αρχίζει την ηχογράφηση του τραγουδιού Purple Haze. Είναι το δεύτερο σίγγλ των The Jimi Hendrix Experience. Λίγους μήνες μετά θα συμπεριληφθεί στην αμερικάνικη έκδοση του πρώτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Are You Experienced. Συνεχίζουμε το 1979. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Mary J. γεννήθηκε στο Bronx της Νέας Υόρκης. Οι θαυμαστές της την αποκαλούν The Queen of Hip Hop and Soul. Η Blinky έχει βραβευτεί με 9 βραβεία Grammy και έχει πουλήσει πάνω από 48 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. 1975, με συγχωρείτε, οι Led Zeppelin παίζουν για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι Cashmere σε συναυλία στο κλειστό γήπεδο Ahoy Hall στο Rotterdam της Ολλανδίας. 2003, ο κλειστός του βρετανικού glam rock συγκροτήματος T-Rex Mickey Finn απεβίωσε σε ηλικία 55 ετών στο Croydon του νότιου Λονδίνου της Αγγλίας από επιπλοκές που είχε με το σηκώτη του ύστερα από χρόνια κατανάλωση αλκοόλ. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό να πω την αλήθεια. 2005 τώρα και τέλος, ο Αμερικανός μουσικός και drummer των Jefferson Airplane Spencer Dryden απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών στην Πεταλούμα της Καλιφόρνια από καρκίνο. Υπήρξε επίσης μέλος των New Riders of the Purple Sage και των Dinosaurs. Να πω την αλήθεια, ήταν να βάλω να παίξει το Purple Haze του Jimi Hendrix αυτή τη στιγμή, αλλά μετά νιώσα. Και μιας που ακούσαμε μέσα στο τι γίνησαν σήμερα στη μουσική, ακούσαμε και το όνομα των Roxy Music. Θα βάλω ίσως τη μεγαλύτερη τους επιτυχία τώρα αμέσως, Roxy Music More Than This, τώρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Roxy Music λοιπόν, More Than This, ένα από τα κομμάτια τα οποία σου φέρνουν έτσι μια γαλήνη στην ψυχή, χαλαρώνεις και συνειδητοποιείς ότι πρέπει να συνεχίσεις την εκπομπή. Λοιπόν, Ίνκη και Νιόραν, έφτασε λοιπόν η στιγμή που θα μιλήσουμε για τον αγαπημένο David Bowie, καθώς εχθές 10 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την ημέρα που μας άφησε οριστικά. Και μας άφησε με ένα πολύ 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 μεγάλο και τρανό άλμπουμ, το Black Star. Όμως πλέον δεν θα βγάλει άλλη μουσική, διότι δεν είναι κοντά μας. Όταν λοιπόν κάποιοι θρύλοι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο, κάπου βαθιά μέσα σου νιώθεις κάπως περίεργα. Έτσι λοιπόν, μετά τις απώλειες Lemmy Kilmister, Motorhead, David Bowie και πολλούς πολλούς άλλους, τι να κάνουμε, συνεχίζουμε όμως. Πάμε λοιπόν να δούμε, θα αναφέρουμε 69 σφινάκια με αναμνήσεις από τον αγαπημένο David Bowie. Ξεκινάμε λοιπόν, δεν θα τα πούμε όλα με τη μία τα σφινάκια, θα πάθουμε και τίποτα, εντάξει. Θα τα σπάσουμε σε δύο μέρη ρε παιδί μου. Λοιπόν, γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1947. Το πρώτο του μουσικό όργανο ήταν ένα πλαστικό άλτο σαξόφωνο, δώρο της μητέρας του όταν ήταν 14 ετών. Στα 15 του, έφτιαξε την πρώτη του μπάντα με το όνομα The Conrad. Conrad? Τι φάση ρε φίλε. Το πρώτο single του κυκλοφόρησε το 1964 ως David Jones with the King Bees. Το όνομα αυτού, Lisa Jade. Σπούδασε τέχνη, μουσική και σχέδιο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Brixton, στο δυτικό τμήμα του Λονδίνου. Το 1969 κέρδισε το βραβείο Ivor Novello της Βρετανικής Ακαδημίας Συνθετών και Τραγουδοποιών για το Space Oddity. Wow! Η σχέση του με τον βουδισμό, παρακαλώ, ξεκίνησε από τις αρχές της καριέρας του. Από το 1970 μέχρι και το 1980, σύζυγός του ήταν η Mary Angela Barnett. Οι εμφανίσεις του ως Ziggy Stardust ξεκίνησαν στις 10 Φεβρουαρίου του 1972 στο Toby Jug Pub. Major Tom, απλά αυτό. Από το 1972 μέχρι το 2004 πραγματοποίησε 14 μεγάλες τουρνές συναυλιών με πάνω από 1000 εμφανίσεις. Σχετικά με τη συναισθηματική του κατάσταση και τη χρήση των ναρκωτικών, ειδικά της κοκαίνης, δήλωσε ότι το live album του 1974, David Live, έπρεπε να ονομάζεται David Bowie is alive and well and living only in theory. Τα
Ταξιδέψαμε σε όλους τους κόσμους στο The Man Who Fell to Earth το 1976. Οι συναυλίες του, μια μοναδική μουσική εμπειρία πραγματικά. Το πραγματικό του όνομα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ήταν David Robert Jones. Σε μια συναυλία του στο τραγούδι Space Oddity, ο γερανός που τον μετέφερε χάλασε, με αποτέλεσμα να μείνει κρεμασμένος για αρκετές στιγμές πάνω από το κοινό, γεγονός που τον αντιμετώπισε με ολύμπια ψυχραιμία. Άρα το David Bowie. Το Fame το 1975 το έγραψε μαζί με τον John Lennon, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε και στα φωνητικά. Τώρα, στο Βερολίνο έμενε σε ένα διαμέρισμα το 1976 με τον Iggy Pop. Ενώ το ίδιο έτος κέρδισε το βραβείο Saturn από την Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films στις ΗΠΑ για την ερμηνεία του στο The Man Who Fell to Earth. Η πρώτη γυναίκα του, Angie, ήταν αυτή που πρωτοανέφερε τη λεγόμενη σχέση του Bowie με τον Mick Jagger. Ενώ δήλωνε και bisexual, έτσι. Με τον Brian Eno έφτιαξαν τα τρία επιτυχημένα άλμπουμ της εποχής του Βερολίνου, Low, Heroes and Lodger, από το 1977 μέχρι το 79. Επηρεασμένος από την ατμόσφαιρα του Βερολίνου, δημιούργησε το άλμπουμ Heroes το 77, μέσα από το οποίο ξεπήδησε, μεταξύ άλλων, ο ομώνυμος ύμνος. Έκανε αρκετούς πειραματισμούς με ναρκωτικές ουσίες. Τον αγαπήσαμε στο Merry Christmas, Mr. Lawrence, το 1983, του Nagisa Oshima. Ένα από τα πράγματα που είπε, αλλά μετά ανασκεύασε αργότερα, είναι ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν ένας από τους πρώτους rock star. Νούμερο 28, το πιο εμπορικό του άλμπουμ ήταν το Let's Dance το 1983, με πάνω από 7 εκατομμύρια πωλήσεις. David Bowie και Tina Turner το 84, δύο ιερά τέρατα μαζί. Κατάφερε να αλλάξει περσόνες τόσο πετυχημένα που δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε ως χαμελέον. Καθόλου τυχαίο, έτσι. Έχουμε εδώ πέρα εμφανίσεις του ένα σωρό. Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσω να μιλάω και να αφήσουμε τη μουσική να παίξει στο David Bowie, Ziggy Stardust, και θα πάμε για διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε. Ναι, μην ανησυχείτε. Temple of Rock, λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, είναι η τελευταία εκπομπή για τον Temple of Rock αυτή τη βδομάδα. Περίεργο, κάθε Πέμπτη το ίδιο. Να αναφέρω λίγο τρόπους επικοινωνίας, διότι το ξέχασα, ρε παιδί μου. Μας ακούτε από το www.aolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες, εννοείται, στο διαδίκτυο. Το τηλέφωνο σας, τα τηλεφωνήματά σας, βασικά στο 23 13 022 040. Μπερδεύομαι γιατί διαβάζω ταυτόχρονα στο Messenger αυτά που μου στέλνετε και γι' αυτό χάνω τα λόγια μου. Τα email σας στο radio@aol.org και εννοείται βρίσκεται την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at AOE Radio. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να στείλω τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου, να περνάνε καλά και να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον μεγάλο David Bowie, καθώς σαν εχθές πριν 2 χρόνια απεβίωσε. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Absolute Beginners το 1984, ένα τραγούδι που μας κάνει να νιώθουμε ομορφότερα. Ο David Bowie αποτέλεσε μια από τις κλασικότερες ανδρόγυνες φιγούρες που έχουμε δει ποτέ. This is not America το 1985 μαζί με τους Pat Metheny Group. Συμμετέχει στο Live Aid το 1985 σε μια εμφάνιση στο Wembley. Dancing in the Streets το 1985, το ίδιο έτος, σε ντουέτο με τον Mick Jagger και αμφίεση που σίγουρα θα ήθελε να είχε αποφύγει. Ονειρευτήκαμε μαζί του στο Labyrinth το 1986, είχε σχεδιάσει ο ίδιος το τατουάζ του. Αυτό δεν το ήξερα. Τόλμησε με το project Teen Machine το 1988. Το
Το 1990 μαζί με τους Queen υποβάλλει μήνυση στον Vanilla Ice για το τραγούδι Ice Ice Baby ως αντιγραφή του Under Pressure. Το θέμα διευθετείται ουσιαστικά εξωδικαστικά. Το MTV τον απέρριψε από την Unplugged σειρά του επειδή ήθελε να συμμετέχει με τα νέα του τραγούδια. Είναι φανερό εννοείται το ποιος έχασε στην τελική. Εκτός από κιθάρα έπαιζε πλήκτρα, φυσαρμόνικα, σαξόφωνο, βιόλα, βιολεντσέλο, drums, πιάνο, στυλοφόν, συχνότερα ζωντανές εμφανίσεις, ιαπωνέζικο κότο και αφρικάνικα μπύρα. Όχι μπύρα που πίνεις, τον μπύρα είναι όργανο. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήταν η ευκολία να αλλάζει τις οκτάβες μέσα στα τραγούδια που τραγουδούσε, δίνοντας έμφαση στον και δραματικό τόνο παρακαλώ. 9 επίσημα live albums έχει κυκλοφορήσει. Το 92 παντρεύτηκε το supermodel Iman. Έδωσε το όνομά του σε μια αράχνη χεκτερόποντα David Bowie. Αυτό ούτε αυτό το ήξερα, καλό. Έχει δύο παιδιά, τον Duncan Jones με την Angela και την Αλεξάνδρια Λέξη, Ζάχαρα Jones με την Iman. Iman, πώς λέγεται τέλος πάντων. Rock and Roll Hall of Fame τον Ιανουάριο του 1996, μπήκε εκεί πέρα. Το 99 απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα από το Berklee College of Music. Και τον Οκτώβριο του 2001 ο Bowie ανοίγει τη συναυλία για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου με μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία του «America» των Simon & Garfunkel. Πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι μου, «The Gene Genie», το οποίο είναι και remastered για να μην το ακούσουμε στην αρχική του μορφή. Temple of Rock λοιπόν, συνεχίζουμε και ουσιαστικά μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος του μίνι αφιερώματος στον τίτανο τεράστιο David Bowie. Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι καλλιτέχνες ουσιαστικά που δεν γίνεται να μην τους αναφέρεις και να μην κάνεις έστω μια έτσι αξιοπρεπέστατη και όμορφη αναφορά όπως κάνουμε εμείς εδώ σήμερα άλλωστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τελειώνουμε σιγά σιγά όπως ανέφερα. Θεώρησε τη δήλωσή του για την αμφισεξουαλικότητά του ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχει κάνει. Αργότερα το 2002, αναφερόμενος σε αυτό, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο λάθος αφορούσε την αποδοχή του στην Αμερική και όχι στην πιο προοδευτική Ευρώπη. Το 2003 αρνήθηκε να χρηστεί υπότις από τη Βασίλισσα. Το 2004 μαζί με την Butterfly Boucher τραγούδησαν το Changes για την ταινία Shrek 2. Το 2004 το περιοδικό Rolling Stone τον κατατάσσει 31ο στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών. Τον είδαμε στο Prestige το 2006 να υποδύεται τον Tesla. Το 2006 επίσης το απονεμήθηκε με συγχωρείτε το ειδικό γκράμι για το σύνολο του έργου του. Στην αρχή της ταινίας για τη ζωή και το έργο του τον John Jett Runaways 2010, η πρωταγωνίστρια υποδιόμενη τον David Bowie τραγουδάει το Lady Grinning Soul. Ναι, αυτό το ξέρω, έχω δει την ταινία πολλές φορές και είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο. Φανταστείτε τι επιρροή ήταν τότε ο David Bowie εκείνα τα χρόνια. Ο καρκίνος που μας τον στέρισε διαγνώστηκε 18 μήνες πριν το θάνατό του, παρακαλώ. Το βίντεο του The Next Day του 2013, ενώ αρχικά αποσύρθηκε από το YouTube, κατόπιν προβλήθηκε με την ένδειξη άνω των 18 ετών, γιατί άραγε, πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σε ταινίες. Το 2014 μια μελέτη που έγινε το κατέταξε 8 καλλιτέχνη αναφορικά με το εύρος της φωνής. Στις ζωντανές του εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια είχε μια φοβερή αλληλεπίδραση με το κοινό και τους συνεργάτες στη σκηνή, δίνοντας μια οικογενειακή εικόνα. Έγραψε τη μουσική για τους τίτλους της σειράς The Last Partners που προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Κυκλοφόρησε 28 επίσημα studio albums. Το 2015 το περιοδικό GQ τον ανακήρυξε έναν από τους 50 πιο καλοντημένους Βρετανούς. Δύο μέρες πριν πεθάνει στα 61 γενέθλιά του κυκλοφόρησε το τελευταίο του album Black Star. Και τέλος πέθανε στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη.
David Bowie, The Man Who Sold the World, για τελευταίο τραγούδι, και να ξέρετε, έρχεται ανέκδοτο. Ή ο πατέρας στο σχολείο του γιού του για να ρωτήσει για την πρόοδό του. Γεια σας, θέλετε να μάθετε για το γιο σας τον Περικλή? Μάλιστα, ναι. Χωρίς περιστροφές, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, πείτε μου ό,τι θέλετε. Πρόβατα έχετε? Όχι. Να πάρετε. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Ξεφταίρει ο Περικλής, ξεφταίρει. Έτσι, ένα τέτοιο γιο θέλουμε όλοι, να προκόβει στο σχολείο, να πηγαίνει καλά, να προοδεύει στη ζωή του και να έχει και πρόβατα. Πάντως ήταν και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, μικρή, που περιμέναμε τους βαθμούς στο σχολείο μέχρι κάποια ηλικία. Ναι, Αλέξανδρε, και γελάδες μας κάνουν, αγόρι μου. Για σένα μάλλον ήταν το ανέκδοτο, φίλε. Έπρεπε να γράψω το όνομα Αλέξανδρος και όχι Περικλής. Έτσι, γελάστε. Μου έρχονται έτσι 3-4 ταυτόχρονα. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία χρόνια, ρε παιδί μου, τότε στο σχολείο. Τι ωραία, θα πάρουμε βαθμούς, θα φάμε και ένα χέρι ξύλο μετά. Όσοι τρώγατε, γιατί εγώ... Εντάξει, εγώ ήμουν πολύ καλός μαθητής, έτσι κι αλλιώς. Χαιρετίσματα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μου λοιπόν, που επικοινώνησε επιτέλους και έδωσε σημεία ζωής. Μας έλειψες που δεν ήρθες σήμερα στα γραφεία. Μας λείψεις κάθε φορά που λείπεις. Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Scorpions Deep and Dark, το άλμπουμ του Unbreakable 2004. Έτσι, για να καθαρίσει λίγο το μυαλό μας από τα χαζά ανέκδοτα. Και σιγά σιγά κλείνουμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα, έτσι. Wow! Scorpions Deep and Dark από το album Unbreakable 2004, το οποίο και αυτό το έχω κάψει, όπως και το προηγούμενο τον Bon Jovi. Βέβαια, αυτό να ομολογήσω λίγο πιο πολύ, γιατί είναι πιο παλιό. Να λοιπόν, ποτέ μου λευρό κάνει και καλό σε κάποιους ανθρώπους, καθώς ο πυρετός της Δέσποινας έφυγε, πλέον έχει υποθερμία. Με τα ανέκδοτα και τις χαζομάρες που λέμε εδώ πέρα, θα καεί και ο δικός μας ο εγκέφαλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως και ο εγκέφαλος καίγεται όσοι ακούτε τα ανέκδοτα στο ανεκδοτολόγιο το οποίο λειτουργώ, το project το οποίο έχω δημιουργήσει και έχω ξεκινήσει. Και σίγουρα όσοι έχετε ακούσει τα ανέκδοτα αυτά, το έχετε μετανιώσει που έχετε πατήσει το play. Λοιπόν, όπως είπα, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Πάμε να ακούσουμε, έτσι επειδή είμαστε και σε αυτό το mood, λίγο Chris Daughtry, Feels Like Tonight. Και ερχόμενοι θα ακούσουμε έτσι τα νέα που έχουμε για τη σημερινή ημέρα, για τη σημερινή εκπομπούλα, αφού τελειώσαμε και το μίνι αφιέρωμα στον David Bowie κτλ. We are again, λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπούλα μας, Temple of Rock μας! Temple of Rock, ναι. Ουσιαστικά οδεύουμε στην 3η προς 4η σεζόν της εκπομπής, όχι σε αυτό το ραδιόφωνο, αλλά συνολικά μιλάω. Πώς περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου. Μεγάλο στο παιδί μου.
Μας ακούτε από το www.eolas.org και αφού πατήσετε το play βλέπετε στη σελίδα μας τι έχουν ανεβάσει και τι ανεβάζουν κάθε μέρα οι συνάδελφοί μου. Μας ακούτε επίσης από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Email δεχόμαστε στο radio@eolas.org και τα τηλέφωνά σας εκτός του αέρα εννοείται 23 13 022 040. Και αφού κάνετε όλα αυτά, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο Facebook Time Will of Rock at EOE Radio. Είχα και έτσι με ταχύτητα πριν, αντί για ανεκδοτοκάναλο, είπα ανεκδοτολόγιο. Ανεκδοτολόγιο είναι του Σερβετά, παιδιά, δεν είναι δικό μου. Τα βιβλία που γράφει. Εγώ ανεκδοτοκάναλο. Ανεκδοτοκάναλο στο Facebook και στο YouTube θα το βρείτε και θα ακούσετε τα ανέκδοτα. Χιχιχι. Και μετά πάρτε και το ΕΚΑΒ ένα τηλέφωνο να σας βρίσκετε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε ποιο είναι το τραγούδι το οποίο ξεχώρισε στις φετινές χρυσές σφαίρες. Παρακαλώ, λέγω. Το μουσικό φιλμ με τον Hugh Jackman νικητή στην κατηγορία καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Το μουσικό φιλμ που πρωταγωνιστεί τον Hugh Jackman, λοιπόν, The Greatest Showman, είναι ο φετινός νικητής των Χρυσών Σφαίρων στην κατηγορία καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Το This Is Me σε σύνθεση και στίχους των Bench Pasek και Justin Paul με την φωνή της Kyla Settle κατάφερε να ξεχωρίσει και να ξεπεράσει τα τραγούδια των Mary J. Blige, Mariah Carey, Nick Jonas και τις ταινίες Mudbound, The Star, Ferdinand αντίστοιχα, αλλά και την ερμηνεία του Miguel για την ταινία Coco. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα για σήμερα. Όχι, πλάκα. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι το οποίο κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα. Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, το This Is Me. Και εδώ πέρα δεν παίζουμε και δεν κάνουμε τίποτα τυχαία. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το κομμάτι This Is Me από την ταινία The Greatest Showman που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα. Παρακαλώ, απολαύστε το. Όπως καταλάβατε δεν ήταν και πολύ ροκ αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι το άκουσα και μου άρεσε και το θεώρησα σωστό να το αναφέρω στην εκπομπή. Άντε τώρα, μην με μαλώνετε. Χαίρομαι πάντως που υπάρχει αλληλεπίδραση με το κοινό. Δημήτρη, σου απάντησα στο Facebook ποιο είναι το κομμάτι αυτό, The Next Day, το βίντεο δηλαδή το οποίο είχε απαγορευτεί από τον David Bowie. Και εγώ ευχαριστώ γιατί παρακολουθείς την εκπομπή, έτσι, το τι γίνεται, το τι λέω. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η στιγμή, έτσι λίγο να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε από τα πιο soft πράγματα, γιατί τους είμαστε λίγο στα soft και εκνευρίστηκαν από την αλήθεια. Πάμε λίγο στα πιο, έτσι, classic. Πάμε στον Robert Plant και το νέο live DVD το οποίο ετοιμάζει. Το Live at David Lynch Festival of Disruption κυκλοφορεί στις 9 Φεβρουαρίου, λοιπόν. Ο Robert Plant και το συγκρότημά του Sensational Space Shifters ανακοίνωσαν ένα νέο live DVD με 8 κομμάτια, παρακαλώ. Μη ρωτήσετε ποιος είναι ο Robert Plant, θα σας δείρω. Είναι τραγουδιστής Led Zeppelin. Το Robert Plant and the Sensational Space Shifters Live at David Lynch Festival of Disruption αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Φεβρουαρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το παρακολουθήσουν νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα από την ερχόμενη Παρασκευή μέσω των iTunes. Αύριο δηλαδή. Ωραία. Αλλά δεν έχω iTunes. Πρόκειται για το σετ του μεγάλου τραγουδιστή στο Ace Hotel Theater του Los Angeles τον Οκτώβριο του 2016, τα έσοδα του οποίου δόθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο David Lynch Foundation. Το ίδιο ακριβώς. Πάλι γλώσσεψα την πέρδα μου. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τα έσοδα από την κυκλοφορία του DVD, λοιπόν. Το show περιέλαβε κομμάτια των Led Zeppelin όπως τα Black Dog, Baby I'm Gonna Leave You, Going to California και Whole Lotta Love, αλλά και τραγούδια από τον προηγούμενο δίσκο του καλλιτέχνη Lullaby and the Cheeseless Road, τον οποίο ακολούθησε το εκπληκτικό φετινό Carry Fire. Oh yeah, Carry Fire. Πάμε να ακούσουμε έτσι και λίγο Led Zeppelin ευθύς αμέσως. John Bon Jovi, Jimmy Page, John Bon Jovi Star, Ramble On. Baby. Led Zeppelin, λοιπόν, Ramble On εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπούλα Campbell of Rock, λέμε με ένα σώμα, μια φωνή. Αχ,
τι ωραία και σήμερα η κουμπούλα. Χαίρομαι, χαίρομαι που σας αρέσει και περνάτε όμορφα. Που λαμβάνω αυτά τα ωραία μηνύματά σας. Και σε γεννούμε. Πάλι έχω βρέξει το μικρόφωνο από τα δάκρυα. Baby, baby, baby. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο κύριο της rock και metal μουσικής σκηνής. Μιλάω για τον κύριο Zach Wild, εννοείται, και το συγκρότημά του Black Label Society, οι οποίοι κυκλοφορούν νέο κομμάτι. Το Trample Down Below συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο Grimmest Hits. Οι Black Label Society λοιπόν έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο κομμάτι με τίτλο Trample Down Below. Πρόκειται για το δεύτερο κομμάτι που κυκλοφορεί μετά το Room of Nightmares από την επερχόμενη δουλειά της παρέας του Zach Wild. Το Grimmest Hits αναμένεται να βρεθεί στα ράφια των δισκοπολίων στις 19 Ιανουαρίου. Τώρα δηλαδή, όσο νούπο, σε 8 μέρες. Τρέξτε, τρέξτε να προλάβετε! Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Wild μίλησε για την αναζωογόνησή του όταν βρίσκεται σε περιοδεία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν μιλάει έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγαίνω σε περιοδεία, είπε. Δίνω περίπου 300 συναυλίες τον χρόνο και πραγματικά τα λατρεύω. Ακούω μουσικούς να λένε πως οι περιοδίες τους δημιουργούν προβλήματα, ότι τις απεχθάνονται και πραγματικά σκέφτομαι για ποιον λόγο μπήκαν σε αυτή τη δουλειά. Πες τα ρε Χρυσόστομε. Πες τα ρε φίλε, να μην τα πω εγώ και δηλαδή έχουμε μετά μηνύσεις, θα πέσουν μηνύσεις. Πραγματικά ρε παιδιά, όταν ένας μουσικός κυκλοφορεί ουσιαστικά μια δισκογραφική δουλεία, αυτό που θέλει μετά πώς και πώς, πάση θυσία, είναι να παίξει μπροστά στον κόσμο. Γιατί νομίζετε ότι βγάζουμε μουσική δηλαδή, για να την ακούμε σπίτι μας? Are you crazy? Και επειδή εδώ πέρα, στον Devil of Rock και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων δεν κάνουμε τίποτα τυχαίο, πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως το πρώτο κομμάτι από το Grimmest Hits, Room of Nightmares. Temple of Rock. Αχ, ωραίο κομμάτι, μικρό αλλά ωραίο, έτσι, γουστάραμε λίγο. Είναι αυτό που είπα ότι λίγο θα δυναμώσει από εδώ και πέρα η εκπομπή, να ξέρετε, έχετε το στα υπόψη να μην δυναμώσετε πολύ την ένταση στα ακουστικά σας. Λοιπόν, όπα, πνίγηκα κιόλας, παιδιά. Κάποιος με μάτιαξε, ντροπή σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο μια κόντρα η οποία την αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή την Τρίτη. Η Radiohead vs. Lana Del Rey ή το αντίστροφο, Lana Del Rey vs. Radiohead. Δεν κατατέθηκε καμία μήνυση, δηλώνουν οι Radiohead. Για να υπενθυμίσω λίγο, είχαμε πει ότι η Lana Del Rey ότι είχε δεχτεί μήνυση από τους Radiohead για το ένα τραγούδι της, το Get Free, το οποίο και καλά είναι ίδιο από το Krypton Radiohead. Και ουσιαστικά η Lana Del Rey τους είχε... αυτό που είπε η ίδια, ότι τους είχε προτείνει να πάρουν το 40% των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά αυτοί θέλαν μόνο το 100%. Ναι, και εμείς θέλαμε να παίξουμε, αλλά τελικά αυτοί δεν θέλαν. Αλλά μετά εμείς αλλάξαμε με γνώμη, αλλά αυτοί είπανε όχι τελικά. Και μετά, ναι, είναι μια τέτοια κατάσταση. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει και η πλευρά τώρα των Radiohead. Εκπρόσωπος της δισκογραφικής των Radiohead αρνείται την ύπαρξη μηνυτήριας αναφοράς εναντίον της Lana Del Rey. Η Lana Del Rey πρόσφατα τουίταρε ότι οι Radiohead τιμηνύουν λόγω πολλών ομοιοτήτων μεταξύ του δικού της Get Free από την πρόσφατη κυκλοφορία της, Last for Life, με την πασίγνωση στη μεγάλη επιτυχία των 90s, Creep. Η ίδια καλλιτέχνητα έγραψε στην ανάρτησή της «Είναι αλήθεια οι φήμες για τη μήνυση». Είχαμε διαβάσει και στην προηγούμενη εκπομπή τι είχε πει η ίδια. Ενώ και σε πρόσφατη εμφάνισή της αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα από σκηνής, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η εν λόγω μήνυση μπορεί να είχε ως κατάληξη ακόμη και την αφαίρεση του τραγουδιού από το δίσκο της. Τώρα, εκπρόσωπος λοιπόν της ζωγραφικής εταιρείας Warner Chappell αρνείται την ύπαρξη μηνυτήριας αναφοράς εναντίον της Del Rey και αναφέρει σε γραπτή του δήλωση. Ως εκδότες των Radiohead, είναι αλήθεια ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις από τον Αύγουστο του περασμένου έτους με τους εκπροσώπους της Lana Del Rey. Είναι ξεκάθαρο ότι τα κουπλέ του τραγουδιού Get Free κάνουν χρήση μουσικών στοιχείων, παρακαλώ, που βρίσκονται στα κουπλέ του Creep. Γι' αυτό και ζητήσαμε να αναγνωριστεί το γεγονός προς χάριν όλων των συντελεστών του Creep. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, καμία μήνυση δεν κατατέθηκε και οι Radiohead ποτέ δεν διεκδίκησαν αποκλειστικά το 100% των πνευματικών δικαιωμάτων του Get Free, όπως ακούστηκε. Το όπως ακούστηκε το συμπλήρωσα εγώ, ωραίο δεν ήταν? Ελάτε, πείτε μου. Μάλιστα τώρα. Ρε παιδιά, δουλειά δεν έχει ο διάολος, τέλος πάντων. Τι
Τι να πούμε. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, μου φαίνεται, με τα λεφτά που έχουν και με τη φήμη που έχουν. Και χαζομαρούλες. Βέβαια, αν όντως, ρε παιδί μου, κολλάει πολύ, τι να πω, εντάξει, ας τα βρούνε, ρε παιδί μου. Μια μέση λύση δεν υπάρχει. Άντε τώρα τα πέρα στο κρανίο, πάμε να ακούσουμε λίγο Stricken από τους Disturbed. Τέταρτο λοιπόν και τελευταίο μέρος για τον Temple of Rock και αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Η ώρα είναι 3:35 πρώτα λεπτά, όχι πρώτα λεπτά, τελευταία, αλλά τέλος πάντων. Μπήκαμε λοιπόν στην τελική ευθεία και για τη σημερινή μας εκπομπή και αύριο είναι Παρασκευή και παιδιά μαντέψτε, έρχεται Σαββατοκύριακο! Oh yeah, έρχεται και το Σαββατοκύριακο, πάντως παιδιά ο κόσμος δεν πάει καλά, λίγο δεν την παλεύουμε γενικά. Τώρα πριν από λίγο είχα πάλι την είδηση από την Ελευθερία που ήταν στο λεωφορείο ότι πάλι κλέψανε, λέει, στον ΟΑΣΤ πορτοφόλι μιας κυρίας. Τι να πω, σε αυτή τη χώρα τα πράγματα σου πανχειροτερεύουνε, αλήθεια. Και αυτό το πράγμα στον ΟΑΣΤ είχε καταντήσει πλέον αηδία, πραγματικά. Χιόνιζε εντωμεταξύ και στη Σαχάρα, άλλο πάλι και αυτό. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Πάγωσε, λέει, κομμάτι του Ατλαντικού ωκεανού. Μια φάλαινα, λέει, έσωσε και μια δίτη στα νησιά Κουκ στον Ειρηνικό ωκεανό, όπως διαβάζω εδώ πέρα. Λέει, διενστάθηκε τον ερχομό ενός καρχαρία και πλησίασε μια φάλαινα, λέει, μια άγρια φάλαινα κιόλας, έτσι, όχι οτιότι. Δεν ήταν δηλαδή κατοικίδια. Είπα πάλι, τέλος πάντων, ναι. Και την έσπρωχνε προς την επιφάνεια της θάλασσας, την πήραν από τη βάρκα και τελευταία στιγμή είδαν ότι ερχόταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας. Ήταν να δεις η φάλαινα που έσωσε την δίτη, την οποία δεν την ήξερε κιόλας, δεν την ήξερε και από χθες, έτσι. Εκτός αν αυτή είναι πόσο καιρό εκεί πέρα, ας πούμε, ψάχνει τα νησιά Κουκ και τα λοιπά και την ήξερε και λέει, κάτσε να τη σώσουμε αυτή, μην τη φάει τώρα καρχαρία, να τη φάω εγώ καμιά άλλη μέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε λίγο 3 Days Grace και ερχόμαστε με το τελευταίο ανέκδοτο για σήμερα. Έτσι, το ξέρω ότι περιμένετε πώς και πώς. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα έρθει, μην ανησυχείτε. 3 Days Grace Break αμέσως τώρα στον Temple of Rock. Ο γιος και ρωτάει τον πατέρα του. Μπαμπάκα, τι είναι αυτό που έχει η μαμά κάτω από τη φούστα της? Αυτό είναι ο παράδεισος, γιέ μου. Και τι είναι αυτό που έχεις εσύ μέσα στο παντελόνι σου? Αυτό είναι το κλειδί του παράδεισου, παιδί μου. Μάλιστα. Τότε, μπαμπάκα, να προσέχεις, γιατί είδα ότι ο γείτονας έχει αντικλείδι. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Κατάλαβες, ο father πήγε να το παίξει έξυπνος, αλλά ο μικρός του την είπε την αλήθεια, γιατί από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μπορεί εσύ στο παντελόνι σου να έχεις το κλειδί του παραδείσου, αλλά μπορεί ο γείτονας να έχει αντικλείδι. Be careful. Beware of the γείτονας κλειδί. Αυτό που ακούσατε μόλις ήταν το τελευταίο ανέκδοτο αυτής της εβδομάδας στην εκπομπή Temple of Rock. Ναι. Τώρα μερικοί μπορεί να είστε στο νοσοκομείο, μερικοί μπορεί να ακούτε, δεν ξέρω. Πάντως για να χαλαρώσουμε πάμε να ακούσουμε λίγο Gas G με τον Max Levent στα φωνητικά. Blame it on me. Ναι, γιατί κατηγορήστε με, εγώ αυτό ήταν η κουτά. Αν και τα ζητάτε εσείς είναι αλήθεια. I kept on doing all the wrongs, now I wanna do right.
Blame It On Me λοιπόν από τον Gus G, τον μοναδικό αυτό κιθαρίστα, και τον Mats Levén στα φωνητικά. Αυτό ήταν νομίζω από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Gus G, το I Am The Fire. Και μιας που αναφέρουμε τον Gus G, να πούμε ότι περιμένουμε το Μάρτιο να βγει το νέο του solo άλμπουμ και ότι εχθές οι Firewind βγάλανε καινούριο βίντεο κλιπ από τις εμφανίσεις που κάναν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα αντίστοιχα και στα Ιωάννινα. Βγάλανε το κομμάτι We Defy. Προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου στον δίσκο, το Immortals που κυκλοφόρησαν, το δεύτερο στη σειρά. Και αυτός ένας δίσκος που έχω λιώσει στο να ακούω συνέχεια πραγματικά. Και αξίζουν οι άνθρωποι γιατί είναι από την Ελλάδα, έτσι. Εντάξει, αν εξαιρέσει τα τελευταία χρόνια έχουν Βέλγο drummer και πλέον τραγουδιστή Γερμανό, δεν πειράζει, μωρέ, είναι Έλληνες όμως. Και είναι ανάμεσά τους ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στον πλανήτη, ο Gus G. Η ελληνιστή Κώστας Καραμητρούδης, έτσι. Λοιπόν, πολλά είπαμε για τους Firewind, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Τελείωσε και η σημερινή εκπομπούλα μας λοιπόν, Temple of Rock Over and Out. Πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης, εννοείται. Ναι, για να ακούτε Temple of Rock, εγώ θα μπει ως άλλος. Και πίσω από την κονσόλα και πίσω από τον ήχο και παντού εγώ ήμουν. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Αυτό το λέω στο τέλος κάθε εκπομπής και πραγματικά το εννοώ, παιδιά. Να περάσετε ένα όμορφο πουσουκού που έρχεται. Εμείς θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά την Τρίτη στις 2. Done, ακριβώς. Εδώ πέρα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού, του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πάλι γλώσσεψα την πέρδα μου. Και εφόσον ανέφερα το We Defy on Firewind, θα είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπούλα μας. Θα σας αφήσω λοιπόν να τα απολαύσετε. Μη δυναμώσετε την ένταση, θα δυναμώσει μόνο του. Firewind, We Defy έρχονται τώρα για το κλείσιμο της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Σας αγαπάω πολύ, φιλάκια. Τα λέμε την άλλη Τρίτη.